Τώρα, μάλιστα, αναφερθήκαμε στο Ισραήλ. Ναι, ναι. Διότι το τουρκικό, η Τουρκία περιμένει πάρα πολλά. Από το, όχι πάρα πολλά. Mm-hmm. Περιμένει το εξής: να μην αντιδράσει το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ σε σχέση με το αίτημα της Τουρκίας για τα F-16. Διότι η Τουρκία περιμένει πώς και πώς αυτά τα συγκεκριμένα μαχητικά. Είναι ζήτημα επιβίωσης, δηλώνουν. Να, έτσι, το βάζουν σε τέτοιο επίπεδο. Επιβίωσης. Ναι, διότι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, το οποίο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση εντός του Ιανουαρίου, 16 Ιανουαρίου λένε, 18 λένε, τέλος πάντων 27 Δεκεμβρίου ήταν πάει παρακάτω, λιγότερα. Mm-hmm. Παρακάτω, εντάξει. Ναι. Θα αρχίσει να εντάσσεται στην τουρκική πολεμική αεροπορία το νωρίτερο, λένε, το 2030-32. Μάλιστα. Για να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος στόλος θα φτάσει περίπου το 2040, λένε, mm-hmm, και 44. Mm-hmm. Το 2040-44. Λοιπόν, μέχρι τότε υπάρχει ένα τεράστιο κενό, υποστηρίζουν, και γι' αυτό το λόγο η αγορά 40 F-16 Viper και ο εξυγχρονισμός άλλων 80 F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας είναι ζήτημα επιβίωσης, αναφέρω χαρακτηριστικά, σε διαφορετική περίπτωση. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην τουρκική αεροπορία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν. Mm-hmm. Επίσης, τονίζουν ότι ναι, μεν αναφέρονται πολλές φορές η Τουρκία στα εθνικά μαχητικά και σε διάφορα οπλικά συστήματα, mm-hmm, όμως τονίζουν ότι ακόμη και το ΚΑΝ, τουρκική σχεδίασης μαχητικό, θα πετάξει με αμερικανικούς κινητήρες. Mm-hmm. Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στηρίζουν την Τουρκία παραχωρώντας διάφορα ανταλλακτικά για το τωρινό F-16. Όμως, γι' αυτό έλεγα το Ισραηλινό λόμπι, γι' αυτό ρίξαμε το πρώτο. Εμείς στην εκπομπή προσπαθούμε πολλές φορές, το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Να δώσουμε μια. Δεν πάμε αυθόρμητα να ρίξουμε ένα θέμα ή το άλλο. Mm-hmm. Έχουμε ένα αφήγημα πολλές φορές. Προσπαθούμε. Σωστά. Είδαμε ότι η Τουρκία, ναι, μεν αντιδρά πολύ έντονα σε κάτι. Στη Γάζα, ναι, ναι. Από την άλλη όμως συνεχίζει να της. Έχει δεσμούς. Βεβαίως. Συνεχίζει όμως να κρατά επαφές, mm-hmm, να μην εφαρμόζει εμπάργκο. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα πολύ ισχυρό Ισραηλινό λόμπι που στο Κογκρέσο, σε περίπτωση που αποφασίσει στο Κογκρέσο να αντιδράσει, θα αντιδράσει πολύ έντονα και θα είναι αρκετά δύσκολο. Άρα λες ότι αυτό που λέμε τώρα περάσει. Το γνωρίζουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι δεν έχουν κοπεί οι γέφυρες με το Ισραήλ. Βέβαια. Γιατί λέμε αυτά που λέμε εδώ, στο δημόσιο λόγο, αλλά οι γέφυρες υπάρχουν. Συζητάμε, κάνουμε εμπόριο, δουλεύουμε μαζί. Άλλο το ξέρει το λόμπι αυτό. Άλλο η κατάρρευση, άλλο η ουσία. Βέβαια. Βέβαια. Και επίσης αυτό που παρατηρούμε πολύ προσεκτικά τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, δεν ακούμε τίποτα πια κάτι θετικό για τη Χαμάς στην Τουρκία. Σωστά, σωστά, σωστά. Εκεί που ακούγαμε κάθε μέρα. Τους γνωρίζουμε, έτσι έλεγαν. Τους γνωρίζουμε. Δεν είναι τρομοκράτες, δεν είναι τρομοκράτες. Τώρα δεν λένε τίποτα το τι είναι η Χαμάς ή όχι. Mm-hmm. Και αυτό το παρατηρούμε στις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, διότι είμαστε σε κρίσιμο σημείο. Θα αποφασίσει το τουρκικό κοινοβούλιο της Σουηδίας και το Κογκρέσο. Ακριβώς. Σύντομα θα αποφασίσει για τα F-16. Mm-hmm. Εγώ προτείνω άρα να δούμε. Άλλους τόνους, έχουμε διαφορετικούς τόνους. Βεβαίως. Mm. Πάμε να το δούμε. Ελάτε. Πάμε. Beka sorunu haline geldi diyorum. Türkiye'nin efendim havacılık konusunda beka sorunu haline geldi. Evet efendim. Bizim efendim yani Kaan uçaklarımız 2042 veya 44'te 300'e tamamlanacak. 2044'e kadar belirli bir efendim güçsüz kalmamamız lazım. Onu söylüyoruz. Peki yani efendim. Bunu hala herkes dış ilişkiler komisyonu ile ilgili zannediyor. Ya bu Dış İlişkiler Komisyonu'nu geçti. Bu Milli Savunma Komisyonu'nun davası haline geldi. Beka sorunu hale geldi. Şimdi bakın Amerika vermemezlik yapmaz, bir de onu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bugün hala uçurduğumuz F-16'larının parçasını veriyor. Uçurduğumuz F-4 uçaklarının parçasını veriyor. Kaan uçaklarının motorunu veriyor. Hürjet uçaklarının motorunu veriyor. Kanada Hürkuş uçaklarının motorunu veriyor. Yani şimdi böyle bir ortam içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Tabii. Yani yerli peki. Ve milli tamam ama işte gördüğünüz gibi motor Amerika'nın ne zamana kadar? Belki 2032'de inşallah.
Τα λέει ο Μάο Καρακούς Μανώλη. Το αποδομεί όλο ουσιαστικά. Εμείς λέμε για εθνικά μαχητικά το ένα τ' άλλο, αλλά το εσωτερικό, μόνο το κέλυφος είναι. Ναι. Το εσωτερικό είναι από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Οι λαμαρίνες είναι δικές μας. Ναι. Όλο το υπόλοιπο σου λέει. Έτσι λέει ο Καρακούς. Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια επιτυχία ωστόσο η Τουρκία ότι σχεδίασε ένα τουρκικό μαχητικό και ότι το προσπαθεί. Ναι. Τώρα θα πετάξει με αμερικανικούς κινητήρες, αλλά σου λένε μετά από 5-10 χρόνια. Δηλαδή έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Δουλεύει. Αλλά αυτό το κενό των 20 ετών, των 15-20 ετών, θα πρέπει να καλυφθεί, λένε. Και το κενό, ξέρετε, αφορά και το Ισραήλ, επειδή έχει μια πολύ ισχυρή αεροπορία στην περιοχή. Η Ελλάδα θα έχει και έχει, λένε τουλάχιστον οι Τούρκοι αναλυτές, ότι έχει και θα έχει αλλάξει κάποιες ισορροπίες στο Αιγαίο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν με τα Ραφάλ, με τα F-16 Block 70 Viper, τα οποία εξυγχρονίζει, αλλά και τα F-35.